Νιώπαντρο ζευγάρι από τα Αλόνια Πιερίας καταγγέλει πως ο παπάς του χωριού δεν τους δίνει τις άδειες του γάμου τους, καθώς τους ζήτησαν απόδειξη για το χρηματικό ποσό που θα του έδιναν. Νωρίτερα όμως θα βαφτιζόταν η νύφη, καθώς είναι γερμανικής καταγωγής και διαφορετικής θρησκείας. Ακόμη και τότε όμως ο παπάς δημιούργησε αναστάτωση με τη συμπεριφορά του. Αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό, όπως δηλώνουν οι κάτοικοι. Λέμε θα τη βαφτίσουμε 20 μηνός, ετοιμαζόμαστε. Πάμε να τη βαφτίσουμε. Είμαστε όλοι, μα ήμασταν κάπου 10 άτομα. Πήγε αυτός να φέρει νερό, είπε κουράστηκε. Το λέει ο γιος μου, πάτερ, δεν χρειάζεται να φέρει ζεστό νερό. Ζέστη κάνει, λέει, θα τη βαφτίζαμε και έτσι. Θυμώνει αυτός όπως τα μικρά μωρά θυμώνουν, βγαίνει όξω από την εκκλησία, στέκεται σκάλες. Εγώ δεν βγήκα καθόλου όξω. Ήταν ο Νουνός, ο γείτονας εδώ, ήταν και ένας από την επιτροπή, δεν ξέρω, ο Κουσκουρίδης, και τον παρακαλάνε. Να έρθει μέσα. Δεν έρχεται με καμία δύναμη. Έρχεται η αδερφή μου, λέει: πάμε να φύγουμε. Λέει: δεν θέλει να τη βαφτίσει, θα πάμε αλλού. Λέω: όχι, κάτσε να βγω. Πηγαίνω όξω. Το λέω: θα τη βαφτίσει. Λέω: όχι. Λέω: δεν τρέπεσαι, κρατάς το Ευαγγέλιο. Έτσι ακριβώς. Κρατάς το Ευαγγέλιο και έρχομαι εγώ, σε φυλάω και το χέρι. Είσαι άξιος να το κρατάς. Θα σε διορθώσω τώρα. Πήγαν στην εκκλησία, κάνουν τα χαρτιά. Πήγε μια φορά ο γιος μου. Τον στέλνει, λέει: θα πάει να φέρει και τη γυναίκα σου. Έρχεται, παίρνει την Κατέρινα. Πάνε οι δυο μαζί. Από ό,τι με είπαν, ετοιμάζει τα χαρτιά και τα δίνει το Στάθη. Το λέει: το Στάθη, δώσε με τα λεφτά. Το λέω: Στάθη, σας δώσω τα λεφτά όταν με δώσει μια απόδειξη. Λέω: όχι, δεν σε δίνω απόδειξη. Με δίνεις, δεν σε δίνω. Λέει: άμα πάω σπίτι, η μάνα μου λέει θα με μαλώσει, γιατί δεν πήρα απόδειξη. Γιατί τον είπα να πάρεις απόδειξη. Για ποιο λόγο πιστεύετε υπήρξε αυτή η συμπεριφορά? Δεν ξέρω, έχει προβλήματα ο σπίτι του και τα φέρνει στο χωριό. Εμείς έχουμε αρκετά, δεν χρειαζόμαστε τα δικά του. Όλοι κάνουν παράπονα, κανένας δεν ήρθαν. Γιατί φοβόνται? Φοβόνται να μην τους αφορήσει? Αυτού είναι η κατάρα, δεν πιάνει. Δεν είναι άξιος, λέει η παπάς. Μετά πάω εγώ να έρχεται το παιδί εδώ, λέει: α, έπιασε το γιο μου από το λαιμό για να πάρει τα χαρτιά. Το λέω ο γιος μου να με δώσει και τη ληξιαρχή πράξη του παιδιού και λέει: δες τη δίνω. Και έκανε τα χαρτιά έτσι όπως κάνουν τα μωρά και κρύβουν τις σοκολάτες. Αυτός είναι ιερέας. Και φοβόνται να μιλήσουν και αυτό, να γλιτώσουν το χωριό, να φέρουν άλλον παπά. Είναι κατάσταση αυτή? Αυτό είναι ένα από τα χιλιάδες περιστατικά που έχουν συμβεί με τον ιερέα που έχουμε στο χωριό μας. Αυτός ο ιερέας μας έχει έρθει από το 1988, τον δεχτήκαμε με αγάπη, χειροτονήθηκε στο χωριό, έφυγε ο παλιός με σύνταξη. Μάλιστα μπορώ να πω ότι η πρώτη βάφτιση ήταν του παιδιού μου που έκανε. Τον δεχτήκαμε με αγάπη, την οικογένειά του. Ζούσαν εδώ στην αρχή στο σπίτι που τους παραχωρεί η εκκλησία, αλλά κάποια στιγμή, δεν ξέρω τι, φταίει το χωριό. Άντε να πούμε τα πρόβατα δεν είναι όλα καλά, αλλά αυτός που καθοδηγεί το κοπάδι είναι ο Βοσκός, έτσι δεν είναι, παράδειγμα ας πούμε. Και σε αυτό το σημείο που φτάσαμε φυσικά φταίει ο Βοσκός. Γιατί θα μπορούσε, αν όλο το χωριό, ορισμένα μεμονωμένα άτομα δεν ήταν σωστά, αυτοί τουλάχιστον που ήταν σωστοί θα τους καθοδηγούσε και θα τους έφερε στην εκκλησία. Έφτασε σε σημείο να εκκλησιάζει τώρα κάθε Κυριακή με 15-20 άτομα, να έχουν φύγει όλοι από την εκκλησία, έχουν αγανακτήσει, πάνε σε άλλες εκκλησίες. Έχει φτάσει σε σημείο τα μυστήρια που θέλουμε να τα τελέσουμε στο δικό μας το χωριό δεν τα κάνουμε λόγω του κόστους, γιατί υπάρχει μια κάποια ταρίφα που στην ουσία κανονικά δεν πρέπει να ζητάει κανένας λεφτά, κανένας ιερέας λεφτά από τον καθένα. Απλώς αν έχει ο άλλος την καλή θέληση να δώσει κάτι βοήθημα για την εκκλησία, ναι. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι θέλω 150-200 πόσο, δεν ξέρω πόσα, για να κάνει κάποιο λειτουργήμα. Αυτό είναι, αυτός αυτή τη στιγμή επιτελεί λειτουργήμα, έτσι δεν είναι? Για αυτά που κάνει όλα πληρώνεται, από ό,τι νομίζω, και πληρώνεται από τη Μητρόπολη, από όλους μας ουσιαστικά. Έχει φτάσει σε σημείο τώρα το χωριό να είναι αγανακτισμένο. Έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες, μεμονωμένες φυσικά. Έχουν πάει στη Μητρόπολη, έχουν κάνει πολύ παράπονα, έχουν μαζέψει υπογραφές, έχουν γίνει πολλές τέτοιες κινήσεις. Αλλά στην ουσία μέχρι σήμερα δεν έχει τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικά. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Γιατί εξακολουθεί να έρχεται. Ο τρόπος του, έχω καταλάβει ότι δεν υπάρχει παιδεία πλέον, όχι σαν ιερέας που έπρεπε να έχει την παιδεία, που πρέπει να μαζέψει τον κόσμο, να μιλάει με τον καθένα, να συγκινείται με τα προβλήματα του καθενός, να μοιράζει τα προβλήματα του καθενός. Αυτός μένει στην Κατερίνη, έρχεται τυπικά για τον εκκλησιασμό, για κάποιο γάμο, για κάποια κηδεία, για τον Εσπερίνο, για αυτά τα πράγματα.
Προσωπικά δεν έχω τίποτα μαζί του, αν και έχει αυτά τα περιστατικά που περιέγραψε η κυρία Γεωργία, είναι χιλιάδες. Χιλιάδες, δεν μπορείς τον καθένα να το μιλάς με οποιοδήποτε τρόπο. Ένα παραπάνω που είναι ιερέας, είπαμε, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά δεν ξέρω, με προκαλεί κάποια περιέργεια το ότι έχουν γίνει τόσες καταγγελίες και η Μητρόπολη δεν έχει κάνει μέχρι τη στιγμή τίποτα. Τίποτα. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω. Η συμπεριφορά του παπά είναι ανάρμοστη, λένε οι κάτοικοι, και με τον τρόπο αυτό το μόνο που καταφέρνει είναι να απομακρύνει τον κόσμο από την εκκλησία, ενώ όπως υποστηρίζουν είναι πλέον ανεπιθύμητος στο χωριό. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για το χωριό μας. Όταν κάθεται και μαλώνει με τον καθένα και κάνει με τον καθένα αυτό που έκανε με τον γάμο και με τη βάφτιση ήταν σωστό. Και δεν είναι μόνο γι' αυτό. Πολλά. Είναι πολλά. Δεν του μιλάτε. Τι να του μιλήσουμε, τι να το πούμε, αυτός εκείνο που θέλει αυτό θα κάνει. Αυτό που θέλει αυτό θα κάνει. Τον έχω πει 100 φορές, μη μου κουβαλάς εδώ τους Ρωσοπόντιους. Από τη στιγμή που φέρνει από την Αθήνα, από την Κομωτινή, από όλο τον κόσμο εδώ πέρα και του στάβει, τι να το πω, είναι παπάς. Λέμε κάτω στη Δημαρχία, μας λένε αφού ο παπάς δίνει την άδεια. Εγώ δεν δίνω άδεια, εκείνοι δίνουν άδεια. Αυτός τους κουβαλάει, άρα κάτι τρέχει. Πρέπει να φύγει αυτός ο παπάς από εδώ. Να μας φέρουν παπά, γιατί η εκκλησία θα κλείσει. Θα μείνει μόνος του μέσα στην εκκλησία. Ο παπάς κάνει λειτουργήμα. Και αν ένας άνθρωπος μέσα σε ένα χωριό δεν ξέρει τη θέση του, δηλαδή ο παπάς, ο δάσκαλος, οι καθηγητές, αυτοί κανονικά πρέπει να μένουν στο χωριό. Αυτός δεν είναι για μένα λειτουργός, αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται ότι αυτό είναι η τσιφλίκη του πατέρα του. Και δεν θα πω για τη γυναίκα μου, γιατί δεν είναι σωστό το ότι έπρεπε να κάνω με την κηδεία η ώρα μία. Και έρχεται την παραμονή το βράδυ που την είχα φέρει στο σπίτι να τη διαβάσει. Μου λέει: θα έρθω η ώρα 3. Και του λέω: αν δεν έρθεις μία η ώρα, εγώ εσένα με μένα θα έχεις να κάνεις. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν να διηγηθούν από μία ιστορία, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, όπως λένε. Γι' αυτό και ζητούν νέο παπά για το χωριό τους. Η συμπεριφορά τους στο χωριό είναι απαράδεκτη. Εγώ πιστεύω πως ένας παπάς πρέπει να τελεί το καθήκον του, να έχει την εκκλησία, να μπορεί να εκκλησιάζει το κόσμος, και το ότι σήμερα ο κόσμος αυτός δεν πάει στην εκκλησία είναι εξαιτίας του. Γενικά το χωριό το θεωρεί ως ανεπιθύμητο για το χωριό. Δηλαδή έχει ένα εγωιστικό χαρακτήρα, δεν υπολογίζει κανέναν, εγώ είμαι και κανένας άλλος αυθαρχικός. Ό,τι θέλει κάνει. Ναι, ό,τι θέλει κάνει. Σε αυτό το θέμα. Ο παπάς ο καλός πρέπει να φέρει κόσμο μέσα στην εκκλησία. Αυτός με τη συμπεριφορά του διώχνει κόσμο. Δηλαδή υποτιμά τους εκκλησιαζόμενους και θεωρεί τον εαυτό του πάνω από όλα. Είναι εγωιστικό χαρακτήρα. Όσο για τη λειτουργία του, λειτουργεί σωστά. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Διαβάζει τα γράμματα όλα, όλα εντάξει. Αλλά αν δει κάποιο περιστατικό, έχει αυτό το εγωιστικό χαρακτήρα, το οποίο δεν υπολογίζει κανένα και κάνει ό,τι θέλει. Λέω: εγώ είμαι για κανένα άλλο. Τραβάτε όπου θέλετε, δεν υπολογίζω κανένα. Να πάει να κάνει εκεί που νομίζει η παπαδική. Στο χωρί αυτό είναι ανεπιθύμητο. Πάει τελείω. Αυτά, ανεπιθύμητο. Δεν το θέλει κανένα.